Το πρωί τη Τετάρτη 24 Ιουλίου κυκλοφόρησε η είδηση πω έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Αλέξη Γεωργούλη, γεγονό που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του. Ο ίδιος, συγκεκριμένα, λίγε ώρες αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντα το δημοσίευμα, τονίζοντα πω το ψέμα αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο προ το πρόσωπο. Απάντηση του Αλέξη Γεωργούλη για το δημοσίευμα περί ποινική δίωξη. Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα ότι χθε δημοσιεύτηκε από το διαδικτυακό site της Efsin.gr ένα άρθρο το οποίο φέρει την υπογραφή της Χριστίνας Κοψίνη και το οποίο ψευδός και συκοφαντικά ανέφερε ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μου από την Εισαγγελία των Βρυξελών για τα αδικήματα του βιασμού και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ότι μάλιστα έχει οριστεί ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης την 27 Ιουνίου 2024 κατά την οποία εγώ αιτήθηκα αναβολή. Το περιεχόμενο αυτό ήταν Τελώ ψευδέ και κατόπιν επικοινωνία τη πληρεξούσιου δικηγόρου μου στα Ματία Μάλα με τη συντάκτρια και υπογράφουσα ανασκευάστηκε μερικώ, εξακολουθώντα ωστόσο να αναγράφει ψεύδι ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι δίθεν εγώ είχα ενημέρωση για την εισήγηση τη εισαγγελία των Βρυξελών για άσκηση ποινική δίωξη πριν από τι ευρωεκλογέ. Κάτι το οποίο απέκρυψα για να εξαπατήσω το εκλογικό. Επειδή η ψευδή είδηση αυτή έχει αναπαραχθεί από το σύνολο σχεδόν των ειδησεογραφικών site και προ αποκατάσταση τη αλήθεια, καθώ πλήττεται δημόσια για ακόμη μια φορά η προσωπικότητα, η τιμή και η υπόλοιψη μου δηλώνω ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρο μου από τι αρχέ και δεν φέρω την ιδιότητα του κατηγορουμένου για κάποιο αδίκημα και σα καλώ να σεβαστείτε την αλήθεια και το τεκμήριο αθωότητα καθώ η αναπαραγωγή ανακριβών ειδήσεων έχει ανεπανόρθωτε συνέπειε για την προσωπικότητα μου. Το γεγονό ότι η ανωτέρω συντάκτρια, παρότι ενημερώθηκε αναλυτικός και μπορούσε άμεσα και ευχερός να ελέγξει την αξιοπιστία των ισχυρισμών μου, δεν το έπραξε και περιορίστηκε σε μια μερική ανασκευή όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη του ότι ο σκοπός του δημοσιεύματος ίσως δεν ήταν η αντικειμενική ενημέρωση του